4-1 μοιάζει. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι για τον Αμίντα στην Α1. Η Ντάνου για τρεις και πάλι εύστοχη η Καλομιτσίνη. Η Έλλη Καλομιτσίνη με 2-2. Ανανέωσε την επίθεση για τον Αμίντα που έχει 5 δευτερόλεπτα πρόεδρο στη διάθεσή του. Θα δει πολύ ωραία η Μαργόνη κάτω από, την καλάθι, από το καλάθι του Μπράουν. Για τρεις είναι άστοχη η Ντάνου και προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Ακόμη ένα καλάθι με την Λιανούδη. Τρέχει το λέει με το δεξί από την Ντάνου. 18-8. Γαλανόπουλος το drive με το δεξί, καλάθι και φάουλ. Σκοτ με ρίσκο η πάσα, συγκρατεί Καλομιτσίνη. Χαμηλή η πάσα της στο low post. Η Σκοτ σούταρε, πρόλαβε το χρονόμετρο, δεν σκόραρε, το κάνει όμως έξω από τα 6.75 η Ντάνου. Καλομιτσίνη, πάσα έξω για τρεις, είναι εύστοχη. Λαμπράκι, το σουτ, άστοχη, επιθετικό rebound, Λαμπράκι και πάλι. Έξω η μπάλα για τρεις, είναι εύστοχη η Μπράουν. Από την Λιανούδη, ξανά στον ευνηδιασμό ο Αμίντας, ξανά μετά την καταπληκτική πάσα της Μαργόνη. Στα 3/4 του γηπέδου η Όσλιν Μπράουν. Καλανόπουλος για τρεις από την κορυφή. Μπράουν, ωραία. Το πίβοτ, υπάρχει καλάθι και φάουλ. Το φάουλ από την Μπένετ. Στην αδύνατη πλευρά, πολύ ωραία η προσποίηση. Jump stop, εύστοχη η Καλομιτσίνη. 8 δευτερόλεπτα μένουν στις σπερίδες. Ωραία η σκαστή πάσα, Μπένετ πολύ εύκολα με το αριστερό και με τη βοήθεια του ταμπλό. Σταματήσει, θα σουτάρει από μέση απόσταση. Σαμάνθα Γαλανόπουλος θα σκοράρει. Πιο πιεστική η άμυνα στην περιφέρεια από τις εσπερίδες. Αυτό όμως δεν προβληματίζει την Σκοτ. Και τώρα οι εσπερίδες έχουν την ευκαιρία να μειώσουν ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Για τρεις, Γαλανόπουλος είναι εύστοχη. Γαλανόπουλος, γρήγορη πάσα. Πολύ ωραία η σκαστή από την Λέρη Λιανούδη. Μπέργκμαν και Μπράουν, η πεντάδα για τον Αμίντα. Καλομιτσίνη άστοχη, Μπέργκμαν θα πάρει το επιθετικό rebound με το αριστερό και με τη βοήθεια του ταμπλό θα ευστοχήσει. Με δεδομένο ότι ο Αμίντας μπορεί να παίξει και με το χρόνο. Εδώ θα πάρει όμως το πορτοφόλι, εντυπωσιακό κλέψιμο από την Σκοτ πάνω στην Λέρη. Θα τελειώσει τη φάση. Μικτή ζώνη, μικτή άμυνα είναι. Ντάνου Μπράουν για τρεις, είναι εύστοχη. Μεγάλο παιχνίδι από την Όσλιν Μπράουν που φτάνει τους 22 πόντους και αναγκάζει το Σόφτσι να καλέσει time out. Επιμένει στη μικτή άμυνα η φιλοξενούμενη ομάδα. Η απάντηση όμως για όλα αυτά έρχεται από την Έλλη Καλομιτσί. Σκοτ θα απαντήσει. Προτιμά την Μπέργκμαν. Πολύ ωραία η συνεργασία. Εκεί γλίστησε όμως η Μπράουν. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Αριστερό λέει up από την Μυρτώ Λιανούδη. Κράτησε η Μπέργκμαν την κατοχή. Μαργώνει 4 δευτερόλεπτα. Ντάνου από πάρα πολύ μακριά για 3. Δεν της κάνει το χατήρι η μπάλα. Και προσπαθεί να βγει στον ευνηδιασμό. Για 3 η Καλανόπουλος στον ευνηδιασμό. Μεγάλο καλάθι από την Σαμάνθα Γαλανόπουλος. Γαλανόπουλος, κυκλοφορούν την μπάλα, Τσιανάκα, στα 2 δευτερόλεπτα το σούτ, η Μπένετ είναι εύστοχη. Ατομική άμυνα από τις εσπερίδες, Ντάνου θα σουτάρει και νομίζω ότι με αυτό το σούτ 3 πόντων τελειώνει το μάτς. Μεγάλο τρίποντο, βλέπετε εδώ, από την Ελία Ντάνου. Θα το κάνει με την δεύτερη βολή. 72
66. Λάθος για τον Αμίντα. Γαλανόπουλος θα πατήσει για τρεις. Είναι εύστοχη η Σαμάρθα Γαλανόπουλος. 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Γαλανόπουλος σίγουρα στα δικά της χέρια. 6 για 3. Είναι άστοχη, αμυντικό rebound από την Brown. Και τώρα το παιχνίδι τελειώνει στα χέρια της Ντάνου. Ιδανική εκκίνηση του Αμίντα στην παρθενική του εμφάνιση στην Α1 κατηγορία των γυναικών, κερδίζοντας τις εσπερίδες, τις τρίτες εσπερίδες στο περσινό πρωτάθλημα,